Εδώ όλοι μαζί, πιο κοντά λίγο. Μαζί μας εδώ. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Παρσόφος κατά πέμψαν αχρίστο πνεύμα το Κύρος Αγίος αθάνατος ελέησον Αγίος ο Θεός Αγίος ισχυρός Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Όξο Πατρίν και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Θεός και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησα. Ευδόκησας Κύριε την Κύσο, πρόσκομαι σοφία, πρόσκομαι. Προστή του επιστολής Παύλου του Ανάγνωστο. Τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος. Τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλωμε σε διαβεβαιούστε. Ή να φροντίζωση καλών έργων, προείσταστε υπηκότες στο Θεό. Αυτά έσυ καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μοράζεται συζητήσεις και γενεολογίας και έρην και μάχας νομικάς περιίστατον ή σιγά να νοφελείς θυμάται ερετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν νουθεσία παρετού ειδός δε εξεστράτε αυτοκράτη. Πάρε. Μα τα νετός δε ημέτερ καλών έργων προείσταστε εις αναγκαίας χτιάς ή να μην όσιν άκαρτε. Αλληλούια, 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 σοφία ορθή ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα σου. Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές ημίσεστε το άδας στη γη σε αν δε το άδας μπορανθεί εν δίνει αληστήσετε. Ισού δε νησίε, τίμη βληθήν έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, δύνατε πόλεις κρυμήν επάνω όρους κειμένη, που δικαίου συλλήχνουν και τη θέαση αυτών υπό τον μόδιο να λεπτήν λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικία, που το λαμψάτο το φως ημών έμπροσεν των ανθρώπων. Όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίζετε ότι ήρθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτες σου κύρδον καταλύσε αλλά πληρώσε.
Κύριε δόξα Συ, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμευς αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ειρηναίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εκκλησίου Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίσου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγιαστήνη του Ιδωρτού, του ότι δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του καταπενθύνε ημί πλουσία τη Θεία Χάρη, εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του γενέστε ημί το Θεόν ημών συνεργών, και αντιλήπτωρα εμείς κατά το Θείον αυτού φωτισμού πράττουν εν αγαθείς του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάριτη, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και Ελλήνους, και πάση τη ζωή το ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός, ο Θεός, ημών ο τοπικρόν είδωρ επί Μωυσέως το λαό εις γλυκή μεταπτύσσας και τα βλαβερά είδατε επί Ελισσαίου άλλα τη θεραπεύσας. Και τα Ιορδάνια ρήθρα γιάσας τη αχράνος εκφανεί αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος. Και ποιήσον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων, πάση επιβουλής ορατήστε και αοράτο λεξιτήριον. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέρες κατελαντίον δωρούμενος, και τόσων φυλάκων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσο Κύριε των λαών σου και ευλογήσω την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβές είχαν εναντίον δωρούμενος, και τόσων φυλάκων για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσω την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβές είχατε εναντίον δωρούμενος, και τόσον φυλάτων δια τους σταυρούς σου πολίτευμα. Σον δωρεόν αξίως ημας πίσον, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημμυρίματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκραντε. Την κληρονομία σου δίκας της ευσεβές είχατε εναντίον δωρούμενο, και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσω την κληρονομία σου, δίκας της ευσεβές είχατε εναντίον δωρούμενο, και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Gracias.
Φώτισον, φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους βραχίων, ας είναι απάνω και το αγαθό πράττωμεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα, εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο, δόξα σοι ον Ιορδάνη που Ιών βαπτιστήρε κατά δεξάμενος, και γεια σας τα είδετε δια την ημών σωτηρίου Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνησου μητρός, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνισκου Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Λινάτου Θαυματουργού και πάνων σου των Αγίων εμείσαι και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ομιλία από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού. Απόρρονα. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κύριε Γενική Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κυρία Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κύριοι βουλευτές, κύριε Ευρωβουλευτή, κύριε Περιφερειάρχη Κρήτης, κύριε Αντιπεριφερειάρχη του Ηρακλείου, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Κρήτης, κύριε Πρώην Υπουργή, κύριε Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας, κύριε Δήμαρχε του Ηρακλείου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρε της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε της Ενώσεως Εισαγγελέων Ελλάδος, κυρία Αντιπρόεδρε του Αρείου Πάγου, κυρία Αρεοπαγίτη, κυρία Πρόεδρε των Εφετών της Ανατολικής Κρήτης, κύριε Εισαγγελέα των Εφετών της Ανατολικής Κρήτης, κυρίες και κύριοι εφέτες του Εφετείου της Ανατολικής Κρήτης, κύριοι αεροπαγίτες επιτιμή, κύριοι συνάδελφοι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, Πειραιός, Χαλκίδος, Κοζάνης, Ρεθύμνου και Λασιθίου, κύριοι πρώην πρόεδροι του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας και τιμάτε με την παρουσία σας την ιστορική αυτή ημέρα για την Κρήτη. Μετά από ένα ολόκληρο αιώνα, μετά από 97 χρόνια ακριβώς, όλοι οι ανεξαιρέτως πολίτες της Κρήτης, απ' άκρους άκρη του νησιού, απολαμβάνουν για πρώτη φορά ενώπιον της δευτεροβάθμιας δικαιοσύνης το δικαίωμα της ισονομίας. Για πρώτη φορά μπορούν να διεκδικούν το δίκαιο τους χωρίς να εξουθενώνονται ψυχικά και οικονομικά, χωρίς να διακινδυνεύουν τη σωματική τους ακεραιότητα, διασύζοντας άνευ λόγου εκατοντάδες χιλιόμετρων και κυρίως χωρίς να αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας μέσα στον ίδιο τους τόπο. Ακούγεται παράδοξο, αλλά για να ανακτήσουν τούτο το αυτονόητο, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, χρειάστηκε να αναλωθεί περίπου 1/4 του αιώνα σε αδιάκοπες κινητοποιήσεις, πιέσεις και διαμαρτυρίες. Όλες δυστυχώς μέχρι σήμερα σε όταν μία κόντρα. Ο αγώνας για το εφετείο υπήρξε πράγματι μακρύς και τραχής. Ιδίως τα τελευταία χρόνια και ιδίως για τον δικηγορικό κόσμο του Ηρακλείου. Ουδέποτε, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, ουδέποτε επιστημονικό σύλλογο ή σωματείο υπέστη
επί τόσο καιρό τόσες και τέτοιες θερήσεις για θέμα που υπερβαίνει κατά απογή τα στενά συντεχνικά του συμφέροντα. Αγνοώντας ωστόσο το βαρύ τίμημα, διεξήγαγε αυτό τον αγώνα με απαράμιλη μαχητικότητα, αξιοζήλευτη ενότητα και αξιοπρέπεια υποδηματική. Γι' αυτό και κατάφερε να πείσει για το δίκιο του και να έχει στο πλάι του όχι μόνο το σύνολο των συμπολιτών και των εκπροσώπων του νομού, αλλά και το σύνολο του νομικού και πολιτικού κόσμου της χώρας. Μια απλή διεκδίκηση κατέστη για μας ζήτημα τιμής και αγωνιστήκαμε γι' αυτό με ακατάλληλο πείσμα. Τα αποτελέσματα ορατά και το όφελος μέγα και κοινό για όλους τους κριτικούς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο προφανές όφελος εκείνων που θα προσφέρουν εφεξής στο εφετείο ή στο όφελος για την τοπική και την εθνική οικονομία, αφού θα πάψει επιτέλους η παράλογη σπατάγη για τις χαμένες εργατοώρες, τις δαπάνες μετάβασης των διαδίκων και τις αποζημιώσεις των μαρτύρων. Αναφέρομαι κυρίως στο όφελος από την ομαγή και ταχεία απονομή της δευτεροβάθμιας δικαιοσύνης σε ολόκληρο το νησί. Μέρος της αξίας και της σημασίας θυσιάζεται, ως γνωστό σήμερα, στις καθυστερήσεις, στη συσσόρευση των υποθέσεων που εξαντλεί δικαζόμενους και δικαστές και συνήγορους. Αναφέρομαι επίσης το όφελος που προκύπτει από το παράδειγμα και το ήθος αυτού του αγώνα. Αποδείξαμε δε ότι όταν στοχεύουμε στο κοινό καλό και όχι στο μεμονωμένο συμφέρον μας, όταν δεν επιτρέπουμε στο δαίμονα της διαίρεσης να χρηστεύσει τις δυνάμεις μας και όταν διαθέτουμε την αναγκαία αντοχή, αργά ή γρήγορα θα επιτύχουμε το στόχο μας. Αργά ή γρήγορα η πολιτεία θα υποχρεωθεί να μας ακούσει. Και σε τούτο το νησί υπάρχουν αναμφίβολα πολλοί ακόμη στόχοι να επιτευχθούν. Δεν έχουμε παρά να τους διεκδικήσουμε αδελφωμένοι με την ίδια ενότητα και το ίδιο πείσμα που μας έφερε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό κύριο Γιώργο Παπανδρέου γιατί τήρησε ό,τι μας υπεσχέθη τον Οκτώβριο του 2008 και συνέδεσε το όνομά του με την αποκατάσταση της ονομίας των πολιτών της Αντοϊκής Κρήτης. Τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη κύριο Χάρη Καστανίδη που είχε την πολιτική γενότητα να επιληφθεί και να επιλύσει ένα τόσο σοβαρό και φρονίζον πρόβλημα. Το σημερινό Υπουργό Δικαιοσύνη, κύριο Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, που έχοντας από πολλού πλήρη γνώση του θέματος, συνέχισε άμεσα όταν ανέλαβε την υλοποίηση της κυβερνητικής εξαγγελίας για την ίδρυση των 4 νέων εφετείων. Τον Υφυπουργό κύριο Γιώργο Πεταλωτή, για τη δραστηριότητα και το ενδιαφέρον τόσο για το θέμα των νέων εφετείων, όσο και για την κατάσταση των σοφρονητικών καταστημάτων και των εταιριών προστασίας ανηλίκων στην Κρήτη. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Νίκο Πανελόπουλο για την εργατικότητα αλλά και την υποβασιστικότητα που επιδεικνύει όχι μόνο στο θέμα των εφετείων, αλλά και σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητός του, αρετές που πείθουν ότι έχει πολλά να προσφέρει ακόμη στην επίλυση των δύσκολων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η δικαιοσύνη στη χώρα. Το ίδιο και το συμπολίτη γραμματέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, που μολονότι πρόσφατα ανέλαβε τα καθήκοντά του, έδωσε ήδη δείγματα θετικής γραφής. Τους αρχηγούς όλων των κομμάτων για τη στήριξή τους. Τους βουλευτές του Ηρακλείου. Τους σημερινούς όλους. Και αυτούς που συνέβησαν σήμερα να μην βρίσκονται στην εναστόσα βουλή. Τους ευχαριστούμε για την επιτόσα έτη μαχητική συμπαράστασή τους στον αγώνα μας και τη γενναία στάση που έδειξαν όταν χρειάστηκε. Τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον συνάδελφο Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου. Την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος για τη διαχρονική στήριξή τους στο δίκαιο αίτημά μας. Το Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη και το Δημοτικό Συμβούλιο όχι μόνο για την παραχώρηση του χώρου που σήμερα στεγάζει το εφετείο αλλά και για τη συνεχή στήριξη των προσπαθειών μας για τη βελτίωση των υφιστάμενων εδώ συνδικών απονομής της δικαιοσύνης. Λέω πρόσφατη εκείνη για τη δημιουργία ενός ακόμη ακροατηρίου στο κουτίριο της πρώην αστυνομικής διευθύνσης Ηρακλείου που διαμορφώθηκε με προσωπικό του Δήμου και με δαπάνες του δικηγορικού συλλόγου. Ευχαριστούμε επίσης τους πρώην νομάρχες και δημάρχους της πόλεως
ανάμεσα στους οποίους δεν γυμνούμε και το να είμαι στο Γιάννη Γαρεφαλάκη. Τους προηγούμενους προέδρους του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, κύριους Μανώλη Κίνη, Μιχάλη Βαρτσάρη και Στέλιο Πατυγό, για τους αγώνες του για το ίδιο. Τον ίν και πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου του Ρεθύμου, καθώς και τους συναδέλφους προέδρους των εκτός Κρήτης Συλλόγων, που ως μέλη της Συλλογικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στήριξαν ομόφωνα τον αγώνα μας. Και βέβαια τους συναγωγιστές μας προέδρους, πρώην και νυν, αλλά και τους συναδέλφους μας συναγωγιστές του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιτίου. Τους φορείς του Ηρακλείου που συμπαρατάχθηκαν μαζί μας από την αρχή αυτού του αγώνα. Τους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για τη σοβαρότητα που επέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια στη διαχείριση του πολύ σοβαρού αυτού ζητήματος για το οποίο αγωνιζόμαστε. Στους δικαστές και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας πλέον που υπηρετούν στο Ηράκλειο, δηλώνουμε ότι θα εξακολουθήσουμε να τους στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις κατά την επιτέλεση των καθηκόντων τους και ότι θα περιφρουρήσουμε με κάθε τρόπο την ανεξαρτησία τους, όπως άλλωστε πράξαμε πάντοτε στο παρελθόν όταν χρειάστηκε. Αν και γνωρίζουμε τα προβλήματα και τις ελλείψεις που δυσχεραίνουν το έργο τους. Αν και γνωρίζουμε τους αγώνες τους μέσω της ενώσεώς τους για τη βελτίωση των συνδικών απονομής της δικαιοσύνης της χώρας. Του ζητούμε με την ευκαιρία ιδρύσεως του νέου εφετείου να φροντίσουν να εκδίδουν τις αποφάσεις τους σε σύντομο χρονικό διάστημα και ειδικότερα το διάστημα αυτό να μην υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά πως συζητούμε να υπερβάλλουν αυτούς, είναι όμως τώρα ανάγκη με την ευκαιρία ιδρύσεως του εφετείου να κάνουμε μια νέα αρχή, ξεφεύγοντας από την παθογένεια των καθυστερήσεων του παρελθόντος. Στους συμπατριώτες μας και τους συναδέλφους μας των Χανίων, θα ήθελα να υπενθυμίσω για μια ακόμη φορά ότι τίποτε απολύτως δεν άλλαξε στις μεταξύ μας σχέσεις. Η μόνη διαφορά είναι ότι θα έχουμε πλέον την ευκαιρία με την έλευσή τους στο Ηράκλειο για να δικάσουν τις υποθέσεις τους, να τους ανταποδώσουμε την άψογη φιλοξενία που επί δεκαετίες ολόκληρες μας επιταψίδευσαν. Τους διαβεβαιούμε ότι το εφετείο των Χανίων είναι και θα παραμείνει εκεί για πάντα. Θα διαπιστώσουν δε πολύ σύντομα ότι από συμφώνησή του από τις υποθέσεις Ανατολικής Κρήτης μόνο προς το συμφέρον των πολιτών είναι, αφού η δικαιοσύνη θα απονέμεται πλέον ταχύτερα και ομαλότερα. Σε ό,τι αφορά τις γηπές δίκαιες διεκδικήσεις τους, να γνωρίζουν ότι θα μας βρουν μαχητικά στο πλάι τους, με την ίδια αποφασιστικότητα και επιμονή που επιδείξαμε και στο δικό μας αγώνα. Το επιβάλλουν άλλωστε οι άρρηκτοι δεσμοί αδελφικής αγάπης που μας συνδέουν, αλλά και ο συγκριτισμός, τον οποίο οφείλουμε να στερεώσουμε για πάντα με το δόγμα. Καλό για την Κρήτη, καλό για όλους μας. Τέλος, εκφράζω προς τους συναδέλφους, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, την ευγνωμοσύνη της διοικήσεως για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, καθώς και την υπερηφάνεια και το θαυμασμό μας για την ομοψυχία, την άκαμπτη αγωνιστικότητα και προπάντων για τις θυσίες που υπέστησαν, στηρίζοντας τις πολύ σκληρές αποφάσεις που λάβαμε κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεών μας. Αγωνίστηκαν όχι για τα συντεκκινιακά του συμφέροντα, αλλά για το δημόσιο συμφέρον, για το δικαίωμα των 400.000 πολιτών της Ανατολικής Κρήτης την ισονομία και τη δίκαιη δίκη. Και προσέθεσαν έτσι μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του Συλλόγου. Τους διαβεβαιώνουμε ότι παραμένουμε ακμαίοι στις επάλξεις, όχι μόνο για να στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο την ομαλή λειτουργία των δικαστηρίων του Ηρακλείου, αλλά και για να επιδιώξουμε ακόμη πιο αποφασιστικά τους επόμενους στόχους μας, με αιχμή του δόρατος, την έναρξη καταχεβής του νέου δικαστικού μεγάλου μέσα στο επόμενο έτος. Σας ευχαριστούμε και πάλι όλους για την παρουσία σας.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μας, για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να παραβρισκόμαστε μαζί με τους δύο γενικούς γραμματείς, τον κύριο Κανελόπουλο και τον κύριο Ιωαννίδη, στην έναρξη της λειτουργίας του εφετείου της Ανατολικής Κρήτης. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, ο οποίος ανέφερε όλο το ιστορικό, ένα ιστορικό που το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, η πολιτεία, με πολύ αυστηρά κριτήρια, είναι η αλήθεια, αποφάσισε να λειτουργήσουν 4 εφετεία μετά από μακρές διαδικασίες, μετά από εντελεχή εξέταση όλων εκείνων των προϋποθέσεων, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει αναγκαιότητα, να διαπιστώνεται η αναγκαιότητα λειτουργίας ενός ανώτερου δικαστηρίου. Είναι πάγια θέση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του νομικού κόσμου γενικότερα, διαχρονικά, το ότι τα ανώτερα δικαστήρια ως προς την ίδρυση και τη λειτουργία τους, θα πρέπει στα ανώτερα δικαστήρια θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Είναι η αλήθεια ότι υπάρχουν οι διεθνείς τάσεις της νομικής επιστήμης και της μεθοδολογίας επιτάσσουν να είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί στην ίδρυση ανώτερων δικαστηρίων. Τα ανώτερα δικαστήρια έχουν ένα διαφορετικό ρόλο, μια ιδιαίτερη σημασία στο νομικό μας κόσμο, στο νομικό γίγνεσθε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε φιδωλοί. Τα δικαστήρια, σε ανώτερο βαθμό τουλάχιστον, γίνονται, ιδρύονται για να εξυπηρετούν ανάγκες της δικαιοσύνης με την ευρύτερη έννοια, και βέβαια όλες οι υπόλοιπες θετικές επιδράσεις στην τοπική κοινωνία, στον νομικό κόσμο, στους πολίτες, στην τοπική οικονομία, είναι σε δευτερεύουσα μοίρα ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης. Η πολιτεία, κρίνοντας με αντικειμενικό τρόπο, αποφάσισε την ίδρυση 4 νέων λειτουργίων, εφετείων, μεταξύ των οποίων και της Ανατολικής Κρήτης. Πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια και στον φίλο τον Βασίλη τον Λαπρινό, τον πρώτο Υπουργού Συλλόγου, που ανέφερε όσα ανέφερε με πολύ θετικό τρόπο και πολύ λεπτομερώς για την αξία και τη σημασία της λειτουργίας του εφετείου Κρήτης με τις συνθήκες που επέβαλαν οι εποχές. Ένα εφετείο το οποίο πραγματικά έχει να επιδείξει ιστορικό έργο, αποφάσεις τις οποίες επικαλούμαστε νομολογιακά σε όλη την Ελλάδα, και φυσικά αποτελούσε ένα εφετείο το οποίο και νομολογία εξέδιδε, πάνω στην οποία βασιζόμασταν, αλλά και με μία λειτουργία ως προς την εγγύηση που πρέπει να παρέχει ένα ανώτερο δικαστήριο, η οποία ήταν άψογη. Νέοι καιροί, νέα κριτήρια, και έχουμε σήμερα αυτό το σπουδαίας σημασίας έργο, το εφετείο της Ανατολικής Κρήτης. Δεν θέλω να σας κουράσω, θα πω δύο πράγματα μόνο. Είναι μέρα γιορτή σήμερα, είναι μέρα χαράς, μέρα χαιρετισμού. Θα ήθελα να πω σε όλους εμάς που βρισκόμαστε εδώ, σε πολιτικούς, παράγοντες δικαιοσύνης, ανθρώπους της δικαιοσύνης, της φυσικής δικαιοσύνης, ανάμεσα σε πολίτες, ότι τόσο ο πολιτικός κόσμος, όσο και ο κόσμος της δικαιοσύνης, σήμερα έχουμε μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας, προκλήσεις να επιδεικνύουμε καθημερινά και κάθε ώρα την πολύ μεγάλη σημασία που έχει η παρουσία μας, η υπεράσπιση των αρχών και της αξίας μας, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Κυρίες και κύριοι, δίνουμε εξετάσεις συνέχεια όλοι. Και όταν βρισκόμαστε σε μια εποχή κρίσης, εντονότατης κρίσης όπως είναι η σημερινή, θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ πιο προσεκτικοί και με την παρουσία μας, την παρουσία μας ακόμη και τη φυσική, στα δικαστήρια στα οποία βρισκόμαστε, γιατί υπάρχει έλλειμμα εκεί, και το έχω διαπιστώσει δυστυχώς σε τελευταία επίσκεψή μου σε επαρχιακό πρωτοδικείο, όπου δεν υπήρχε ούτε ένας δικαστής σε προγραμματισμένη επίσκεψη, παρουσία σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε πραγματικά να πραγματώνεται ο ρόλος μας και να σταματήσουμε όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα απαξίωσης που υπάρχει τόσο για το πολιτικό σύστημα και δυστυχώς πολλές φορές και για το σύστημα της δικαιοσύνης, για την ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Έχουμε ως προς το χώρο της δικαιοσύνης να αναδείξουμε και να καταδείξουμε τόσο σπουδαίο έργο που πραγματικά δεν έχουμε δικαίωμα να το αφήνουμε να εξανεμίζεται από συγκυριακές στιγμές, από στιγμές οι οποίες πραγματικά κλονίζουν
το αίσθημα εμπιστοσύνης και στον πολιτικό κόσμο και στον κόσμο της δικαιοσύνης. Άρα το έργο μας σήμερα γίνεται ακόμη πιο επιτακτικά οξύ και φυσικά θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση όλοι μας. Η οικονομία μας, η χώρα μας, το ηθικό του λαού μας, το οποίο μέσα σε αυτήν την περίοδο κρίσης δεν είναι και ό,τι καλύτερο, απαιτεί από εμάς που έχουμε ένα δημόσιο ρόλο και ειδικά όταν αναφερόμαστε στη δικαιοσύνη που περιέχει αυτή την τεράστια αξία της απονομής του δικαίου, να είμαστε προσεκτικοί, να επιτελούμε το ρόλο μας και το έργο μας κάθε στιγμή. Θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμη και όταν δεν είμαστε στα φώτα της δημοσιότητας, είτε δημοσιογραφικά είτε με την έκδοση αποφάσεων, κρινόμαστε και μαζί με εμάς κρίνεται ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα, ένα ολόκληρο σύστημα δικαιοσύνης. Εμείς ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μαζί με τους όλοι μαζί, ο Υπουργός, εγώ, η Γενική Γραμματής, το προσωπικό του Υπουργείου, δίνουμε μια τεράστια μάχη σε πολύ δύσκολες συνθήκες, τις οποίες γνωρίζετε και βιώνετε όλοι σας. Προσπαθούμε να κάνουμε τομές και αλλαγές, τις οποίες φιλοδοξούμε να ονομάσουμε επαναστατικές με την ολοκλήρωσή τους. Προσπαθούμε να έχουμε μια απευθείας συνεννόηση και συζήτηση με τη φυσική ηγεσία της δικαιοσύνης. Προχθές ήμασταν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, λίγες μέρες πριν στην Επιτροπή των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας. Τη Δευτέρα θα είμαστε όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στον Άριο Πάγο για να συζητήσουμε καθημερινά και πραγματικά προβλήματα απονομής δικαιοσύνης. Και εκεί οφείλω να πω ότι η συνεργασία που έχουμε είναι άψογη, συνεργασία από την οποία αποδεικνύεται ότι και οι δικαστές έχουν την ίδια αγωνία με εμάς και φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι βρισκόμαστε στο μικροσκόπιο. Προσπαθούμε σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον να δημιουργήσουμε δικονομικές και ουσιαστικές συνθήκες απονομής του δικαίου, να σταματήσουμε πλέον να βρισκόμαστε υπόλογοι για τις εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες υπάρχουν στα ελληνικά δικαστήρια. Να σας πω μόνο ότι υπάρχουν 165.000 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και τελωνιακές σε μια εποχή που το δημόσιο οφείλει να εκαθαρίσει τις υποχρεώσεις του και κυρίως τα έσοδα τα οποία έχει να λαμβάνει. Και φυσικά, αν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς, αυτές οι υποθέσεις, οι οποίες, πολλές από τις οποίες είναι άνευ αντικειμένου πλέον, θα χρονίζουν ακόμη περισσότερο. Εκεί κάνουμε τομές, σε άμεση συνεργασία με τη φυσική ηγεσία της δικαιοσύνης και φυσικά θα έχουμε ένα νομοθετικό έργο, το οποίο βέβαια δεν είναι της παρούσας. Τόσο εγώ, όσο και ο κύριος Καναλόπουλος, ο κύριος Ιωαννίδης, βρισκόμαστε και θα βρισκόμαστε εδώ πέρα στο πλάι σας. Η υπόθεση των δικαστηρίων της κάθε περιφέρειας είναι υπόθεση όλων μας, δεν είναι μόνο τοπικό ζήτημα και φυσικά επειδή είπε και ο πρόεδρος για το νέο δικαστικό μέγαρο και δική μου πεποίθηση είναι ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να πονέμεται σε χώρους που θα είναι ανάλογοι της πολύ μεγάλης και σπουδαίας λειτουργίας της. Εύχομαι πραγματικά αυτό το εφετείο να γίνει χώρος όπου θα παράγεται ένα τέτοιο νομικό έργο και θα είναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό, από δικαστές δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους, πολίτες οι οποίοι θα συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του και πραγματικά το μεγάλο στοίχημα το οποίο έχουμε όλοι μας, φεύγοντας ο πολίτης ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και από την απόφαση να αισθάνεται ότι του έχει απονεμηθεί δικαιοσύνη, ότι σε αυτό εδώ το εφετείο, όπως και σε πολλά άλλα εφετεία της χώρας, πραγματικά θα είναι μια πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ και καλωρίζω. Κυρίες και κύριοι, ο Δικηγορικός Σύλλογος σας καλεί για καφέ στην αίθουσα Σακλαμπάνη της πλατείας Δασκαλογιάννη και από την αίθουσα Σακλαμπάνη θα γίνει η αναχώρηση στη μία για το γεύμα που παραθέτει ο Σύλλογος στους επισήμους.